Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θυλασμού, η Μονάδα Φροντίδας Μητέρας Παιδιού στο Παιδιαγείο Αλεξίου Πατρών πραγματοποιεί ποικιλόμορφες δράσεις, θέλοντας να περάσει το μήνυμα πως ο θυλασμός δεν αποτελεί πρόκληση, αλλά κάτι όμορφο. Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα από κοινού της Παιδιάτρου Νανάς Πατρώνη με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Χώρων Αναψυχής του Νομού Αχαΐας, τονίστηκε η προώθηση της Εθνικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία χώρων φιλικών προς τη θυλάζουσα μητέρα. Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι ότι υπάρχει μια καμπάνια του Υπουργείου ώστε να κοινωνικοποιηθεί ο μητρικός θυλασμός και να απενοχοποιηθεί όσον αφορά την έκθεσή του προς τα έξω. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τους συλλόγους, εστίασης και εμπορικούς συλλόγους, οι οποίοι όσοι θέλουν φυσικά μπορούν να βάλουν αυτό το σήμα που βλέπετε εδώ, στην προθήκη του καταστήματός τους, που σημαίνει ότι αυτό τι σημαίνει ότι εκεί μια μητέρα που μπορεί να πάει, μπορεί να έχει ένα χώρο να θυλάσει, όχι χώρο που θα έχει δημιουργηθεί. Ο καταστηματάρχης να της προσφέρει μια θέση, μια άκρη να μπορέσει να θυλάσει. Στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρξουν 5.000 σημεία και χώροι εστίασης, φιλικά προς τις θυλάζουσες μητέρες, τοποθετώντας το μπλε ταμπελάκι με το μήνυμα «Ναι στο δημόσιο θυλασμό». Θα προτείνουμε στα μέλη μας του νομού Αχαΐας να η εστίαση να βάλει το σήμα αυτό στις εισόδους των καταστημάτων, ούτως ώστε οι μητέρες να γνωρίζουν ότι μπορούν να μπουν μέσα στα καταστήματα της εστίασης και να θυλάσσουν άφοβα, και θα βοηθήσουμε σε αυτό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι στο νομό Αχαΐας. Ήδη εμπράκτως κάποια από τα καταστήματά μας έχουν δείξει το ότι θέλουν να αγκαλιάσουν αυτές τις προσπάθειες. Είμαστε μαζί σας, θα προχωρήσουμε στο να επεμβούμε στα καταστήματά μας σε κάποια μικρά πράγματα τα οποία μπορεί να πρέπει να τροποποιηθούν. Θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι και αν χρειαστεί να γίνει στο μέλλον. Μάλιστα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου, θα υπάρξει καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με θέματα θυλασμού και θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια. Ευτυχώς, ο θυλασμός και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για πρακτικούς λόγους, έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία 2-3 χρόνια και θέλουμε να κερδίσει κι άλλο, όχι για κανένα λόγο, για να μεγαλώσουμε γερά και έξυπνα παιδιά.